Την έντονη δυσαρεσκιά τους προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέφρασαν οι οικονομικοί φορείς της περιφέρειας με αφορμή το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής προς τις επιχειρήσεις. Διαπιστώνουμε και επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τα επιμελητήρια καθώς και με άλλους παραγωγικούς συλλογικούς φορείς, με αποτέλεσμα, όπως είναι φυσικό, να υπάρξουν στο τελικό οδηγό τόσο προβληματικές διατάξεις όσο και αδικίες. Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων περιφερειών, με πολλές αδικίες για τις εποχικές κυρίως επιχειρήσεις, τουρισμού, εστίασης, εμπορίου, που πραγματικά έχουν πληγεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σε κανένα σημείο του προγράμματος δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της εποχικότητας, που διέπει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ιδιαίτερα της Θάσου, της Σαμοθράκης αναφέρουμε μέσα, και της ηπειρωτικής περιοχής Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται στο πρόγραμμα του Χρήστου Μέτιου σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Αττικής είναι οι εξής. Η επιχορήγηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κυμαίνεται από 2.000 έως 15.000 ευρώ σε επαγγελματίες, ενώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που είχε κάθε επιχείρηση στην αρχή της πανδημίας, θα γίνει συγκεκριμένη κατανομή των χρημάτων. Κάτι που δεν ισχύει με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης θα ξεκινά από τα 5.000 ευρώ και θα φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που είχε η επιχείρηση το 2019, ενώ ισχύει η σχέση κερδών με τον κύκλο εργασιών για το 2019, αλλά και πόση μείωση είχε ο τζίρος της επιχείρησης από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το ίδιο ισχύει και στην περιφέρεια Αττικής, εκεί όπου υπάρχει ενίσχυση από 5.000 έως 50.000 ευρώ, εξαρτάται από πόσους εργαζόμενους είχε επιχείρηση το έτος 2019, την κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά και πόση μείωση είχε ο τζίρος της επιχείρησης από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αυτό έχει ως συνέπεια εποχικές επιχειρήσεις, αφού δεν λειτουργούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο που ορίζεται από την 19 Μαρτίου 2020, να έχουν 0 δηλωμένους εργαζόμενους και να δικαιούνται μόλις 2.000 ευρώ, ενώ σε άλλες περιφέρειες θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι και 50.000 ευρώ, αφού οι επιχειρήσεις εκεί επιδοτούνται σύμφωνα με τις λειτουργικές δαπάνες του 2019. Να τονίσουμε επίσης ότι το Μάρτιο του 2020, καμία από τις εποχικές επιχειρήσεις δεν είχαν ανοίξει, αφού με σχετική απόφαση της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας, σύμφωνα, οι εποχικές επιχειρήσεις επιτράπηκαν να ανοίξουν στις 18 έκτου του 2020 και επομένως έχουν 0 εργαζόμενους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εν κατακλείδη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης μετέφερε και την πρόταση του Επιμελητηρίου Καβάλας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα προσθεθούν και άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ο Περιφερειάρχης σε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο άμεσα, όπως ο κ. Δέμπας τόνισε, πρέπει να εκπονήσει. Προτείνουμε στον Περιφερειάρχη και στην αρμόδια διαχειριστική αρχή, πρώτον, να επανεξετάσουν το λαθασμένο σκεπτικό του προγράμματος και να αλλάξει η σχετική ημερομηνία και να προσαρμοστεί στα δεδομένα των εποχικών επιχειρήσεων, κατανοώντας με ρεαλισμό την ιδιαιτερότητα και αναγνωρίζοντας πλήρως τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί αυτές οι επιχειρήσεις. Δεύτερον, να επανεξετάσουν και προτείνουν ένα νέο πρόγραμμα για τις εποχικές επιχειρήσεις, εφόσον μας πούνε ότι ίσως η ημερομηνία δεν μπορεί να αλλάξει, να μας προτείνουν ένα νέο πρόγραμμα για τις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του τζίρου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και απαιτούμενες λειτουργικές δαπάνες, προκειμένου να μην κλείσουν οριστικά και για να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανές και την επόμενη δύσκολη τουριστική χρονιά. Τρίτον, τα ποσά της επικείμενης επιχορήγησης είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε άλλες περιφέρειες, όπου έχουν πληγεί ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτό ενισχύει τη συνθήκη του αθέμητου ανταγωνισμού, καθώς επιχειρήσεις όμορων περιοχών θα επιδοτηθούν ανισομερώς, με αποτέλεσμα κάποιες να καταφέρουν να καλύψουν τις ζημιές της πανδημίας και κάποιες, όπως είναι αυτές της περιφέρειάς μας, όχι. Τέταρτον και τελευταίο, μπορούμε στη συνέχεια, αν θέλετε, κάτι άλλο να προσθέσουμε, ότι ένα παράδοξο και αρνητικό σημείο είναι αυτό που αναφέρεται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ίζωνος σημασίας που χορηγούνται στις επιχειρήσεις στο περιβόητο de minimis,
το οποίο για την περιφέρειά μας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ για τις άλλες περιφέρειες αυτό το όριο είναι 800.000 ευρώ.